δώσει επιτυχίε περισσότερε φορέ. Τελικά ήταν μια πιο δύσκολη νίκη από ό,τι περιμένατε. Όχι. Το περιμένουμε εξ αρχής δύσκολο το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα. Ερχόμαστε μετά από μια διακοπή του πρωταθλήματος, από ένα επιτυχή αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Και πρέπει να ξαναβρούμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, την αγωνιστική μας πειθαρχία και να ξαναβρούμε καλά στο πρωτάθλημα. Τα καταφέραμε καλά σήμερα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή εμφάνιση, γιατί ήμασταν 100% προσιλωμένοι στο στόχο. Εντάξει, όταν ουσιαστικά είναι πάλι μια καινούργια ομάδα, τέτοια αποτελέσματα, τέτοιες εμφανίσεις δικαιολογούνται. Ήταν όντως ένα κακό αποτέλεσμα, μια καλή κακή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα ξαναμπήκαμε σε μια ροή παιχνιδιών και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται από εδώ και πέρα. Σήμερα δεν το ζαλεί τελικά η κορυφή του ΠΑΟΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι πέφτουν πάνω στον ΠΑΟΚ, είναι πρώτος, συνεχίζει να είναι πρώτος, κέρδισε μια ομάδα που είναι ανταγωνιστής. Κοιτάξτε, όσο περνάνε από τα παιχνίδια ο καιρός και ακόμα είμαστε πρώτοι, σίγουρα θα ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ίσως η πίεση και η ψυχολογική πίεση. Στο χέρι μας είναι να μην την δεχτούμε αυτή την πίεση, να είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ και να δείχνουμε ότι το θέλουμε να παραμένουμε πρώτοι. Ακολουθεί τώρα ένα σημαντικό παιχνίδι στην Ευρώπη, στην Φιωρεντίνα. Είναι ένας πρόωρος τελικός εισαγωγικά για την πρόκριση ενδεχομένως στην επόμενη φάση. Σίγουρα παίζοντας ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να κοιτάς να το κερδίζεις. Πρόκειται μια πάρα πολύ καλή ομάδα, Φιωρεντίνα. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Δίνουμε το καλύτερο εαυτό μας, κάνουμε το καλύτερο και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο να έρθει. Σήμερα μετά το 2-0, μήπως κάτι αρχίσει να σκέφτεσαι και το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα και γι' αυτό υπήρξε έτσι μια κοιλιά στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή για τον ΠΑΟ? Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσως κάποια διαστήματα στις αρχές του δεύτερου δεν μπήκαμε τόσο καλά στο παιχνίδι. Είχαμε χάσει λίγο τη συγκέντρωσή μας. Όμως από μια κακή στιγμή δεχτήκαμε τον γκολ. Μείναμε και με 10 παίκτες και όλο αυτό λίγο σε κάνει να αποσαφορήσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Σίγουρα δεν παίξαμε στο επίπεδο του πρώτου ημιχρόνου. Όμως ήμασταν καλοί, μείναμε 10 παίκτες και νομίζω δίκαια κερδίσαμε χωρίς καμία αμφιβολία. Η στατιστική έγραψε 12 τελικές προσπάθειες ο ΠΑΟΚ, 2 Ατρόμητος. Νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και την εικόνα συνολικά του αγώνα. Αυτό ακριβώς και όπως είπα, δίκαια κερδίσαμε. Αλεξανδρέ, υπάρχει μια τριάδα που παίζεται συνεχώς στα τελευταία μάτς. Εσύ ο Κάτσικο Τζανδάρη κουμπώνεται πολύ καλά στα χάρια. Γιατί βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν επιβάλλεται στη μέσα γραμμή. Και εσύ ότι... Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι από αυτού. Είναι επιλογές του προπονητή. Νομίζω ότι όλοι και οι αντικαπαγωνίζονται, όποιοι και αν είναι αυτοί, αν μη τι άλλο δίνουν και την ψυχή τους στο γήπεδο, κάνουν το καλύτερο. Όλοι τρέχουν, όλοι προσπαθούν. Είμαστε μια καλή ομάδα και μια καλή οικογένεια μέσα από αιτήρα και αυτό νομίζω φαίνεται στο γήπεδο μέσα. Είσαι ο μοναδικός παίκτης πάντως που έχεις 11 στα 11, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχεις χάσει παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δείχνει κάτι αυτό, αντέχεις? Αντέχω, μια χαρά, αντέχω.